Καλησπέρα από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι από την αρχή της πανδημίας συνεργαστήκαμε με έναν εξαιρετικό τρόπο και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει τα μέλη αυτής της εξαιρετικής ομάδας των ιατρών εργασίας. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε είναι η μεταλλάξη και αποτελεσματικότητα των εμβολίων εναντίον της νόσου COVID-19. Όπως όλοι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, έχουμε θλιβερές απανωτές πρωτιές με συστηματικά υψηλότερους αριθμούς λοιμόξεων ανά ημέρα. Μόλις σήμερα, Σάββατο, είχαμε περίπου 6.400 λοιμόξεις. Ένας από τους βασικότερους λόγους αυτής της υποθέσεως είναι οι μεταλλάξεις. Και για να είμαστε ακριβείς, οι παραλλαγές. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παραλλαγή Δέλτα και Δέλτα Πλάς. Ένας ακόμη λόγος όσον αφορά τους εμβολιασμένους συμπολίτες μας είναι και η ενδυνάμει μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων εξαιτίας των μεταλλάξεων. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Πριν όμως συζητήσουμε γι' αυτό, θέλω λίγο να συζητήσουμε και να καταλάβουμε λίγο την ιολογία των κορονοϊών, τη δομή του συγκεκριμένου κορονοϊού, για να μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαφοροποίηση των διαφόρων παραλλαγών και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων και γιατί αλλάζει ανάλογα με την παραλλαγή την οποία συζητάμε. Έτσι λοιπόν οι κορονοϊοί ανήκουν στο γένος νιδοβιράλες, είναι διαδεδομένοι στα πτηνά και στα θηλαστικά, ενώ οι νυχτερίδες φιλοξενούν τα περισσότερα γέννη τους. Αυτά τα γέννη είναι 4, το α, το β, το γ και το δ, και αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν εμάς είναι το α και το β, γιατί είναι οι ανθρώπινοι κορονοϊοί, και δι β, που πέραν από τους δύο πρώτους, τον HKUE1 και τον OC43, που είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού που απασχολούσαν στο παρελθόν τους λοιμοξιολόγους και παθολόγους με τις λοιμώξεις. Αυτά τα οποία είναι τα βασικότερα είναι ο Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, ο MERS, ο SARS και βέβαια ο SARS-CoV-2. Και σε αυτό εδώ το διάγραμμα βλέπουμε τη φυλογενετικό δέντρο των κορονοϊών, όπου σε αυτό εδώ το σημείο μπορεί κανείς να δει την ομάδα Β που μας απασχολεί. Ο SARS-CoV-2 έχει μια σοβαρή γενετική ομοιότητα με δύο από τους κορονοϊούς των νυχτερίδων, με γενετική ομολογία 88 και 87 αντίστοιχα %, ενώ σε κάποιες γονιδιακές θέσεις η ομοιότητα φτάνει να ξεπερνάει το 90%, ενώ στο γονίδιο E είναι 98,7%, γεγονός το οποίο μπορεί να φανεί και στο σχήμα το οποίο παρουσιάζεται. Εξαίρεση σε αυτή την ομοιότητα είναι η πρωτεΐνη ακίδα. Εκεί η ομοιολογία είναι 80%, ενώ στο MERS είναι 50%. Ομολογία μεταξύ του SARS-CoV-2 και του MERS. Τι μας εξυπηρετεί αυτό? Η πρωτεΐνη ακίδα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το τμήμα αυτό το οποίο συνδέεται με τον υποδοχέα IC2, το οποίο θα το δούμε και παρακάτω, και χάρη σε αυτόν γίνεται η είσοδος στον ξενιστή. Σε αυτό το σχήμα εδώ βλέπετε λοιπόν την τεράστια γενετική ομοιότητα μεταξύ του SARS-CoV-2 και των δύο αυτών ιών των νυχτερίδων, κυρίως στο 1BS και 3 τμήμα του γονιδιώματος των ιών. Θα πάμε λίγο παρακάτω. 4 γονίδια κωδικοποιούν 4 πρωτεΐνες, οι 4 βασικές πρωτεΐνες του κορονοϊού, η spike πρωτεΐνη, η πρωτεΐνη ακίδα, η μεμβρανική πρωτεΐνη, η πρωτεΐνη του νεκλοκαψιδίου και η πρωτεΐνη του φακέλου, E. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το σχήμα την εικόνα του κορονοϊού στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και σε αυτό το σχήμα φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σύνδεση της spike πρωτεΐνης και ειδικά του RBD, του Receptor Binding Domain, με τον υποδοχέα IC2. Σε αυτό το σχήμα εδώ φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η παρουσία της φουρίνης και απαραίτητη αυτού του TMPRSS2, δηλαδή μιας σεράσης της πρωτεΐνης τύπου 2. Η σύνδεση είναι απαραίτητη για να μπορέσει να εισέρθει στο ξενιστή, στο ξένο κύτταρο, στο ανθρώπινο κύτταρο σε συγκεκριμένη περίπτωση, να αρχίσει ο πολλαπλασιασμός και στη συνέχεια η έξοδος από το κυταρόπλασμα, ούτως ώστε να αρχίσει να μολύνει νέα κύτταρα. Εδώ μπορεί κανείς να δει τις δύο υποομάδες της spike πρωτεΐνης, της NS1 και την S2. Το γονιδίωμά του είναι πολύ μεγάλο, έχει σχεδόν 30.000 νουκλεοτίδια, τα οποία τα 2/3 κωδικοποιούν μη δομικές πρωτεΐνες, ενώ μόνο το 1/3, αυτό εδώ που βλέπετε στο μπλε εικονίδιο, είναι αυτό το οποίο κωδικοποιεί τις δομικές πρωτεΐνες. Και πάμε λίγο να συζητήσουμε για τις μεταλλάξεις. Ο πρώτος της περιέγραψης είναι αυτός ο κύριος με αυτή την τρομερή δημοσίευση το Νοέμβριο του 1859, μιλώντας για την καταγωγή των ειδών. Είναι προφανές ότι όλοι οι μεταλλάσσονται. Οι περισσότερες δε μεταλλάξεις δεν έχουν καμία επίδραση στη λειτουργικότητα του ιού.
εμφανίζονται όταν μιλάμε για τον κορονοϊό, για αυτόν τον συγκεκριμένο κορονοϊό, σε κάθε αναπαραγωγικό κύκλο, ενώ ο μέσος εξελικτικός ρυθμός είναι περίπου 8 επί 10 στη μείον 4 και έχουμε περίπου 17 συχνότερες μεταλλάξεις, οι οποίες φαίνονται σε αυτό το πίνακα. Και για να δούμε περί τίνος πρόκειται, περιγράφω τρεις όρους οι οποίοι θα μας απασχολήσουν και πρέπει να γίνουν κατανοητοί. Ο όρος της μετάλλαξης, που περιγράφεται ως μια σημειακή αλλαγή στο γονιδίωμα του ιού. Ο όρος του γένους, lineage, που στην ουσία είναι μια ομάδα ιών οι οποίοι έχουν κοινό πρόγονο και ταυτόχρονα όλες προκαλούν νόσο COVID-19. Και βέβαια τις παραλλαγές, όπου η παραλλαγή στην ουσία είναι μια ομάδα η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία περισσότερες από μία μεταλλάξεις και που έχουν μία παρόμοια γενετική δομή και ανάλογα με το πόσο μας απασχολούν, χαρακτηρίζονται ως VOC ή VOI, δηλαδή Variants of Concern ή Variants of Interest. Αυτά λοιπόν τα οποία περιγράφουμε ως μεταλλάξεις, στην ουσία δεν είναι μεταλλάξεις, είναι παραλλαγές με κοινό τόπο την πλειάδα των μεταλλάξεων που τις χαρακτηρίζουν. Και για να δούμε λίγο τι είναι το VOC και το VOI, τα οποία μας απασχολούν, είναι παραλλαγές, άρα δηλαδή πολλές μεταλλάξεις μαζί, που έχουν αυξημένη μεταδοτικότητα, προκαλούν βαρύτερη νόσηση, αστοχία στη διάγνωση, μειωμένη αποτελεσματικότητα και πολλές φορές διαφυγή της ανοσιακής απόκρισης, είτε μετά από τον εμβολιασμό, είτε και μετά από τη φυσική νόσηση. Αν τα βάλει κανείς σε σειρά ενδιαφέροντος, τα variant of concern είναι πολύ σημαντικότερα, διότι προκαλούν βαρύτερη νόσηση και έχουν σημαντικότερη μεταδοτικότητα, ενώ τα VOI είναι λιγότερο ενδιαφέροντα και αυτό μπορεί κανείς να το δει στον πίνακα αυτό. Σε αυτό το πίνακα λοιπόν περιλαμβάνονται όλες οι γνωστές παραλλαγές. Ο WHO άρχισε να τις ονομάζει με βάση το ελληνικό αλφάβητο και ήδη έχουμε φτάσει στη μου. Οι παραλλαγές οι οποίες θα μας απασχολήσουν είναι κυρίως οι πρώτες, η α, η β, η γ, η ε και η δ. Τις βλέπετε και εδώ σε αυτό το πίνακα. Έχουμε λοιπόν σημαντικότερες παραλλαγές οι οποίες έχουν μέχρι τώρα παρατηρηθεί. Είναι η α, η αλλιώς βρετανική παραλλαγή. Εδώ θα έπρεπε να ξεκαθαρίσω ότι όταν λέμε βρετανική παραλλαγή, την α, το λέμε διότι απλά πρώτο περιγράφηκε στη Βρετανία. Και είναι προφανές ότι δεν ξεκίνησε από τη Βρετανία, αλλά συνυπήρξε χρονικά σε διάφορα σημεία του πλανήτη, απλά αφού το περιγράψαμε πρώτα στη Βρετανία, την ονομάσαμε βρετανική παραλλαγή. Η β, η οποία είναι η νοτιοαφρικανική, γιατί πρώτο περιγράφηκε στη Νότιο Αφρική, η γ της Νότιος Αμερικής ή Αμαζονίας, η γνωστή δέλτα που παρατηρήθηκε στην Ινδία, η ε και ένας πολυμορφισμός που θα τον αναλύσω παρακάτω. Εδώ κάποια στατιστικά στοιχεία, όπου όπως θα δείτε με βάση το χρώμα πορτοκαλί είναι η παραλλαγή α, το χρώμα μπλε ανοιχτό είναι η παραλλαγή β και το χρώμα μόβ είναι η παραλλαγή δέλτα. Όπως βλέπετε λοιπόν, στην πορεία του χρόνου η παραλλαγή δέλτα επικράτησε σχεδόν σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Αν το δούμε λίγο δε στο χρόνο, θα δούμε ότι στην αρχή του Ιανουαρίου στην Νοτιοανατολική Ασία, από όπου ξεκίνησε, τα περιστατικά δέλτα ήταν κάτω από 5% και σε ένα εξάμηνο, τον Αύγουστο του 2021, σχεδόν εκπροσωπούσε το 85-90% των μεταλλάξεων. Το ίδιο με μια χρονική υστέρηση συνέβη στην Ευρώπη, στην Αμερική και στο Δυτικό Ειρηνικό. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο αναλυτικότερα, εδώ περιγράφουμε την παρουσία των διαφόρων σημαντικότερων παραλλαγών στον πλανήτη και όπως δεν βλέπετε, μιλώντας για την Α η Βρετανική, η μόνη περιοχή που συνεχίζει να επικρατεί είναι η μόνη περιοχή της Καμπότζης. Σε ολόκληρο υπόλοιπο πλανήτη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Το αυτό ισχύει για τη Β, που μερικώς επικρατεί ακόμα στη Νότιο Αφρική από όπου και πρώτο παρατηρήθηκε, ενώ η Γ έχει μια μερική επικράτηση στη Νότιο Αμερική. Όσον αφορά δε τη Δέλτα, βλέπετε ότι επικρατεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ο πολυμορφισμός αυτός, που στην ουσία είναι μια αντικατάσταση ενός αμινοξέως από ένα άλλο, σχεδόν όλα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι με αντικαταστάσεις στην πρωτεΐνη Spike. Διότι η πρωτεΐνη Spike είναι αυτή η οποία συνδέει τον ιό με τον υποδοχή ACE2 και με αυτόν τον τρόπο γίνεται το fusion στο κυταρόπλασμα του ξενιστή. Εδώ βλέπουμε την περιοχή της αλλαγής της D614, όπου είναι η περιοχή του RBD, τμήματος της spike πρωτεΐνης, και εδώ βλέπουμε ότι με αυτή τη μεταλλαγή, τον πολυμορφισμό αυτό, είναι ευκολότερη η είσοδος στην κυταρική μεμβράνη. Σε αυτό το σχήμα δεν βλέπετε ότι η G614 επιτυγχάνει μικρότερους κύκλους, δηλαδή υψηλότερα υλικά φορτία. Μικρότερος κύκλος σημαίνει ανίχνευση σε λιγότερους κύκλους της PCR. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για την α, τη βρετανική παραλλαγή.
περιγράφηκε το Δεκέμβριο του 20 και αποτελούσε την επικρατούσα παραλλαγή στον πλανήτη μέχρι την εμφάνιση της Δέλτα. Έχει 23 μεταλλάξεις, από τις οποίες μας ενδιαφέρουν κυρίως οι μεταλλάξεις της spike protein και φυσικά συσχετίστηκε με αυξημένο ρυθμό μετάδοσης. Χαρακτηριστικό είναι αυτό εδώ το διάγραμμα, όπου στην Αγγλία σχεδόν στο τέλος του 2020 εκπροσωπούσε το 5,7% των περιπτώσεων, το υπόλοιπο αφορούσαν το wild τύπου κορονοϊό, ενώ την τέταρτη εβδομάδα, δηλαδή σε χρόνο περίπου 10 εβδομάδων, επικράτησε σχεδόν παντού, αποτελούντας το 94% των περιπτώσεων παραλλαγή στην Μεγάλη Βρετανία. Πάμε λίγο παρακάτω να μιλήσουμε για την Α. Η Α έχει διάφορες μεταλλάξεις. Οι σημαντικότερες είναι αυτές τις οποίες θα σας δείξω εδώ, η αντικατάσταση της ασπαραγινάσης με την τυροσίνη, που πάλι σχετίζεται με το αυξημένο affinity του RBD, που οδηγεί σε αυξημένη σύνδεση του υποδοχέα. Αυτή εδώ η μεταλλαγή, η οποία δημιουργεί μια ευκολία σύνδεσης της φουρίνης και της σεράσης του TMP. Και τέλος έχουμε αυτή το deletion στο 69-70, όπου οδηγεί καταρχήν σε αδυναμία ανείχνευσης της PCR του γονιδίου S και φυσικά ανοσιακή απόκριση μικρότερη σε σχέση με την κλασική παραλλαγή του άγριου τύπου. Η σημαντικότερη μετάλλαξη της α είναι η ε484, που παρατηρείται και στη β, στη γ και στη δ, και η οποία σχετίζεται με την ευκολότερη σύνδεση του RBD με τον υποδοχέα. Η α, όπως ξέρετε, ήδη είχε αυξημένη μεταδοτικότητα, περίπου 50-75%. Το βασικότερο όμως είναι ότι οδηγούσε σε μεγαλύτερη ηεμία και επιπλέον σε ισχυρότερη λιμογόνο δράση. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρούσαμε περισσότερες πνευμονίες και δευτερογενείς λοιμώξεις στην παραλλαγή α σε σχέση με τον άγριο τύπο, ενώ ένα άλλο φαινόμενο το οποίο παρατηρούσαμε στην μεταλλαγή α είναι ότι προκαλούσε συχνότερα CRS. CRS είναι αυτό το cytokine release storm σύνδρομο, όπου εκκρίνεται πλειάδα κυταροκινών και οδηγεί σε αυτή την εντυπωσιακή ανοσολογική απόκριση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό όλων των παραλλαγών, της α και των υπολείπων, είναι ότι επίσης έχουν ισχυρότερη θρομβογόνο δράση στον ξενιστή. Και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερη θνητότητα και νοσηρότητα. Η επόμενη παραλλαγή, η οποία θα μας απασχολήσει, είναι η νοτιοαφρικανική. Διαφέρει φυλογενετικά από τη βρετανική και αποτέλεσε το κυρίαρχο στέλεχος αρχικά στην Νότιο Αφρική και σε ολόκληρη την Αφρική ακολούθως, με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα οφειλόμενη στις τρεις σημαντικότερες παραλλαγές της spike protein. Και βέβαια αυτό οδηγούσε σε ευκολότερη σύνδεση με τα ανθρώπινα κύτταρα λόγω των μεταλλάξεων στην RBD και ειδικά η ε484K που συζητήσαμε νωρίτερα. Αυτή οδηγούει σε ανοσιακή διαφυγή και επίσης σε μειωμένη ανταπόκριση μονοκλωνικά που θα το δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι το τμήμα όπου γίνεται η μετάλλαξη ε484K που οδηγεί στην γρηγορότερη και εντονότερη σύνδεση του RBD με τον υποδοχέα ECT2. Πάω λίγο παρακάτω. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό της διαφοράς μεταξύ του αρχικού άγριου τύπου της Wuhan και της μετάλλαξης που συζητάμε. Βλέπουμε λοιπόν στο μοβ χρώμα φαίνεται η ισχύ της αδρανοποίησης που προκαλεί το πλάσμα ή ο ορός ασθενών οι οποίοι έχουν ήδη νοσήσει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ισχυρή αδρανοποίηση επιτυγχάνουν έναντι του πρωτογενούς τύπου της Wuhan, σχεδόν καμία αδυναμία αδρανοποίησης, το κόκκινο το περιγράφει αυτό, ενώ αυτή η παραλλαγή που συζητάμε, περίπου 48% των ορών δεν μπορούν να αδρανοποιήσουν το στέλεχος. Και εδώ, σε αυτό το SPC του φαρμάκου ενός μονοκλονικού αντισώματος, του Bamlanivimab και Tezepelumab, βλέπουμε ότι η παραλλαγή της Νότιας Αφρικής, παραλλαγή β, οδηγεί σε αδυναμία δράσης του μονοκλονικού αντισώματος. Αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα είναι το μονοκλονικό αντίσωμα της Λίλη. Πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, βλέπουμε την παραλλαγή γ, η παραλλαγή της Αμαζονίας, η οποία και αυτή έχει την ιδιότητα να αδρανοποιεί το μονοκλονικό αντίσωμα Bamlanivimab και Tezepelumab, ενώ αφήνει τα άλλα δύο, τα οποία μέχρι τώρα έχουν παραχθεί, χωρίς να τα επηρεάζει. Και οι μεταλλάξεις στην RBD είναι αυτές οι οποίες παίζουν τον κομβικό αυτό ρόλο. Εδώ είναι το SPC του ίδιου του φαρμάκου, που μπορεί κανείς να δει την τρομακτικά αυξημένη αδυναμία επίτευξης αδρανοποίησης από το μονοκλονικό αντίσωμα έναντι της P1 ή μετάλλαξης της Αμαζονίας.
Πάμε στην περίφημη Δέλτα. Ανιχνεύτηκε στην Ινδία το 20 και αποτέλεσε την επικρατούσα παραλλαγή παγκοσμίως. Εδώ βλέπετε την πορεία της επικράτησης στη Δέλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ενώ πρωτοεμφανίζεται στα μέσα του Απρίλη μέχρι τις αρχές Ιουνίου, σε σχεδόν ένα δίμηνο, καθίσταται η επικρατούσα παραλλαγή. Έχει πολλές μεταλλάξεις, αυτές με το μαύρο χρώμα είναι οι σημαντικότερες, και εδώ είναι το σημείο της σύνδεσης όπου συμβαίνουν οι περισσότερες μεταλλάξεις. Μιλώντας για τη Δέλτα, λοιπόν, έχει προφανέστατα πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και προκαλεί σε σχεδόν μια μισή φορά περισσότερο δευτερογενείς λοιμώξεις εντός των κατοικιών των οικογενειών σε σχέση με την Α. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό σε αυτό εδώ το σχέδιο, όπου βλέπουμε ότι ενώ το ρο 0 του αρχικού τύπου του ιού, του wild τύπου, είναι 2,4 έως 2,6, δηλαδή περίπου ένας μπορούσε να προκαλέσει λίμωξη 2, η Δέλτα έχει ρο 0 που μπορεί να κυμανθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να κολλήσει ένας ασθενής 5 έως 8 γύρω του. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε υψηλότερο υλικό φορτίο στο ανώτερο αναπνευστικό για περισσότερο χρόνο. Μπορεί να φανεί καλά σε αυτό το διάγραμμα. Εδώ το μπλε είναι αριστερά, περιγράφει τον άγριο τύπο, ενώ εδώ την παραλλαγή Δέλτα, και βλέπετε πόσο χαμηλότερους κύκλους, και δηλαδή κατά συνέπεια πόσο ψηλότερο υλικό φορτίο επιτυγχάνεται με τη Δέλτα. Δεξιά σε αυτό το διάγραμμα μπορεί κανείς να δει το πόσο περισσότερο κρατάει η αιμία σε ημέρες, γεγονός που την καθιστά την παραλλαγή Δέλτα πολύ μεταδοτικότερη. Και βέβαια, η παραλλαγή Δέλτα οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο τόσο σοβαρής νόσης όσο και νοσηλείας, και η σύγκριση γίνεται πλέον με την Α και όχι με τον άγριο τύπο. Έτσι λοιπόν, σε μια μελέτη στο Nature, όπου 40.000 ανεξάρτητοι άνθρωποι μάλλον νόσαν από SARS-CoV-2, 74% αυτών ήταν ανεμβολίαστοι, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος νοσηλείας εντός των 14 ημερών ήταν πολύ υψηλότερος. Θα το δείτε σε αυτό το διάγραμμα, όπου βλέπετε λοιπόν ότι η πιθανότητα εισαγωγής σε ανεμβολίαστους που πάσχουν από την παραλλαγή Α είναι 3,9%, ενώ από την παραλλαγή Δέλτα 5,5%, και το ίδιο ισχύει με μικρότερη διαφορά σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι. Σε μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο CID, που συνέκρινε την Α, τη Β και τη Δέλτα και τον άγριο τύπο, βλέπουμε την εντυπωσιακή διαφορά σε αυτούς οι οποίοι χρειάστηκαν συμπληρωματικά οξυγόνο, 6% σε σχέση με το 1 και το 0 των υπολείπων, και το ίδιο ισχύει και σε αυτούς οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισαχθούν είτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας είτε κατέληξαν. Και βέβαια, η τελευταία, last but not least, είναι η παραλλαγή Delta Plus, η οποία έχει εμφανιστεί και στη χώρα μας, αποτελεί ήδη το 6 με 10% των νέων περιπτώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο δυστυχώς αδρανοποιεί 2 από τα 4 μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία γνωρίζουμε. Σε αυτό το πίνακα θέλω να παρατηρήσετε το εξής. Αυτός ο πίνακας περιγράφει τις λοιμώξεις οι οποίες εμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αρχή της πανδημίας. Βλέπετε λοιπόν ότι παρατηρήθηκαν από το Α μέχρι και τη Μ. Όλες οι παραλλαγές, σε μικρότερους αριθμούς. Αν δει κανείς όμως τον πίνακα αυτό, το τι εμφανίζεται από τις 8 Σεπτεμβρίου και μετά, βλέπουμε τη συντριπτική επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς οι νέες παραλλαγές, οι οποίες κάνουν τον ιό να επιβιώνει πιο εύκολα, αντικαθιστούν τις προγενέστερες, και βλέπετε ότι έχουμε μόνο 20 εμφανίσεις παραλλαγής Α στην Ηνωμένο Βασίλειο, που επικρατούσε κατά 99% πριν από 6 μήνες. Και τώρα φτάνουμε στο σημαντικότερο ζήτημα της εισήγησης, που αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στις μεταλλάξεις. Όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, οι μεταλλάξεις τι κάνουν? Μεταβάλλουν τη δομή του ιού. Μεταβάλλοντας την δομή του ιού, επιτυγχάνονται 2 πράγματα. Αφενός μεν να μπορεί να γίνεται ευκολότερη σύνδεση με τον υποδοχέα, τον περίφημο AC2, και αφετέρου προκαλείται οι δομικές αλλαγές αυτές οι οποίες συμβαίνουν στην RBD και στη Spike, να διαφεύγει ο ιός από τα αντισώματα, τα οποία είναι τα αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί από τη φυσική νόσηση, φυσικά αντισώματα, ή τα αντισώματα τα οποία χορηγούνται μετά από τον εμβολιασμό, είτε τα αντισώματα που χορηγούνται μέσω των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Κάθε λοιπόν
αλλαγή στη δομή του ιού καθιστά λιγότερο αποτελεσματικές τις ανοσιακές αποκρίσεις του οργανισμού. Σε αυτό εδώ το σχέδιο βλέπουμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα των δύο mRNA, του Pfizer, BioNTech και της Moderna και του AstraZeneca, δηλαδή του εμβολίου με φορέα αδενοϊό, απέναντι στην αποφυγή συμπτωματικής λίμωξης ή απέναντι στην αποφυγή ανάγκης νοσηλείας. Βλέπετε λοιπόν την μικρή σχετικά μείωση της αποτελεσματικότητας μεταξύ της Α και της Δ στο εμβόλιο της Pfizer και της Moderna και τη σημαντικά μεγαλύτερη πτώση της αποτελεσματικότητας στο εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτό όμως δεν αλλάζει τόσο πολύ σε αυτούς οι οποίοι αναγκάστηκαν να νοσηλευτούν, να έχουν δηλαδή βαριά νόσηση ή και να έχουν θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και για αυτές τις ισχυρότερες παραλλαγές, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, όχι τόσο στην αποφυγή της νόσησης, αλλά κυρίως στην αποφυγή της βαριάς νόσησης και του θανάτου, είναι ακόμα ισχυρή. Σε αυτό εδώ το paper στο New England Journal of Medicine, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, δημοσιεύτηκε πριν από 2,5 μήνες, περιγράφεται η αποτελεσματικότητα τόσο του εμβολίου της BioNTech όσο και του εμβολίου της Οξφόρδης έναντι της Α και της Δ. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα εδώ ότι η αποτελεσματικότητα μετά από μία δόση είτε του ενός είτε του άλλου εμβολίου κυμαίνεται περίπου στο 50% για την παραλλαγή Α και γύρω στο 30 με 25% για την παραλλαγή Δ. Όταν γίνεται και η δεύτερη δόση, η αποτελεσματικότητα αυξάνει, αλλά όπως βλέπετε φαίνεται η σημαντική υστέρηση του εμβολίου της AstraZeneca σε σχέση με τα mRNA, στη συγκεκριμένη περίπτωση το εμβόλιο της Pfizer, στην παραλλαγή Δέλτα. Το ίδιο μπορεί να φανεί και εδώ, σε αυτά τα διαγράμματα, όπου εδώ συγκρίνεται η παραλλαγή Α με σε σχέση με την παραλλαγή την πρωτογενή. Είναι ένα paper του 2021 στο Science και το οποίο φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα ακόμα και του εμβολίου της BioNTech είναι υψηλότερη στον άγριο τύπο. Δεν διαφέρουν όμως σημαντικά, ανεξάρτητα από το είδος των ασθενών. Σε αυτό δε το paper περιγράφεται η αποτελεσματικότητα επίσης του εμβολίου της BioNTech με ένα διαφορετικό τρόπο. Εδώ τι γίνεται, μελετάει την αποτελεσματικότητα τις 21 μέρες μετά την πρώτη δόση και βλέπετε ότι η κόκκινη κουκίδα περιγράφει την παραλλαγή Α, την περίοδο της επικράτησης παραλλαγής Α και η μπλε την περίοδο της επικράτησης παραλλαγής Δ. Όσο πάμε αριστερά είναι πιο αποτελεσματικό το εμβόλιο. Όσο πάμε δεξιά είναι λιγότερο αποτελεσματικό και είναι εμφανές ότι η αποτελεσματικότητα υστερεί στη Δ σε σχέση με την Α, ιδίως το εμβόλιο με φορέα αδενοϊών. Και εδώ μια άλλη μελέτη, τι μας δείχνει, εδώ μας δείχνει και συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του BioNTech, της Οξφόρδης και των ανθρώπων οι οποίοι απλά νόσαν και έχουν φυσική ανοσία και τη συγκρίνει στην περίοδο επικράτησης της Α, στην περίοδο επικράτησης της Δ. Βλέπετε λοιπόν ότι η αποτελεσματικότητα όλων πέφτει. Όμως το mRNA κρατάει σημαντική αποτελεσματικότητα 84% σε σχέση με το 70% του εμβολίου της Οξφόρδης. Σε αυτόν δε τον πίνακα όπου συγκρίνονται όλα τα εμβόλια και όπου μας ενδιαφέρει να δούμε λίγο τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας αποφυγής λίμωξης. Σε αυτό το στήλι και αποφυγής σοβαρής νόσησης βλέπουμε ότι πέφτει η αποτελεσματικότητα τόσο του Pfizer όσο και του Moderna, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ υψηλή η προστασία ακόμα από τη βαριά νόσηση, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το ίδιο επιτυγχάνει και το AstraZeneca στη βαριά νόσηση, παρότι υστερεί στο να αποφευθεί η λίμωξη και βέβαια δυστυχώς βλέπουμε την χαμηλή αποτελεσματικότητα του Johnson. Και πάμε σε αυτή την τελευταία και πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, που μας δείχνει το πώς μειώνεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της BioNTech στην πορεία του χρόνου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, σε αυτό τα σχέδια, την αποτελεσματικότητα έναντι των διαφόρων παραλλαγών την μέρα 42, δηλαδή 6 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Και εδώ την αποτελεσματικότητα στην ημέρα 210, δηλαδή περίπου 7 μήνες.
Βλέπετε λοιπόν ότι η αποτελεσματικότητα στην προφύλαξη έστω και συμπτωματικής λίμωξης στην πλειονότητα των παραλλαγών πέφτει στο 50%. Συμπερασματική πρόκληση αυτής της εξαιρετικής μελέτης είναι ότι είναι απαραίτητη η τρίτη δόση. Κάπου εδώ θα κλείσω την εισήγηση και να σας ευχαριστήσω πολύ. Και ως κατακλείδα αυτής της συζητήσεως θα ήθελα να περάσει το μήνυμα ότι τα εμβόλια συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά, μας προφυλάσσουν σε σημαντικό ποσοστό κυρίως από τη βαριά νόσηση και το θάνατο, όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το γεγονός του ότι η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα εξωτερικοτικά αντισώματα κατακριμνίζονται μετά τον τέταρτο και πέμπτο μήνα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά απαραίτητη την τρίτη και επαναληπτική δόση για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.